Λοιπόν, είμαστε στο στούντιο, ξεκίνησε η κουβέντα στο διάλειμμα. Έχουμε μαζί μας. Έχουμε και στο διάλειμμα συζητήσεις, εντάξει, λογικό είναι. Που δεν σας λέμε γιατί είναι καλύτερο. Το Σταύρο, το Χριστακόπουλο, διευθυντή σύνταξης του Ποντικιού. Σας ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο, που είσαι μαζί μας. Εμάς κοιτάζετε, κοιτάς τις κάμερες. Αν θες καμιά φορά, κλείνεις και το μάτι. Αλλά εγώ σα θέλω να βλέπω. Κατά κύριο λόγο, εμάς. Λοιπόν, μια κατάσταση λίγο καφενείου. Θα ξεκινήσουμε με την καλή έννοια που λένε. Ναι, αλλά με την κακή είδηση θα ξεκινήσουμε. Να πούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Η 37χρονη μητέρα της 12χρονης πήρε προθεσμία τη Δευτέρα για να απολογηθεί. Αντιμετωπίζει και κουδηματική κατηγορία διακεκριμένης μαστροπίας, ότι συμμετείχε δηλαδή στο κύκλωμα που επόρνευε το κοριτσάκι της και έπεφτε στα νύχια παιδοβιαστών. Ωστόσο υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για το τι ακριβώς σημαίνει, γιατί αν μιλάμε για ποσά 20 με 25 ευρώ, είναι κάπως τα πράγματα θολά. Υπάρχουν όμως και καταγεγραμμένες συνομιλίες με τον 53χρονο. Εγώ άκουσα στο ραδιόφωνο και τον κύριο Γιαννόπουλο από το χαμόγελο του παιδιού που πιστεύει ότι υπάρχει εμπλοκή της οικογένειας στο ραδιόφωνο του Real. Υπήρχε επικοινωνία της ευρύτερης οικογένειας με το χαμόγελο του παιδιού στις αρχές του Σεπτέμβρη. Όλα αυτά τα καταθέτουμε με πάρα πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Υπάρχει επίσης η γυναίκα του 53χρονου που ουσιαστικά δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τον πρώην σύζυγό της. Ανέφερε ότι 3 χρόνια βρίσκονται σε διάσταση και ότι χώρισαν επισήμως στις 4 Οκτωβρίου. Να το ξαναπέσω αυτό. Και στις επίσης, 4 Οκτωβρίου. Στις 4 Οκτωβρίου, ναι. Πότε έγινε η αποκάλυψη των γεγονότων? Τότε ακριβώς. Στις 3. Τότε ακριβώς. Και επίσης υπάρχει. Και ισχυρίζεται ότι ήταν σε διάσταση 3 χρόνια ζώντας όμως την ίδια οικία. Ωραία, όλα αυτά μένουν να φάνουν και να γίνουν. Και υπάρχει και ο δικηγόρος της 12χρονης και της μητέρας, ο κύριος Λίτρας είναι ο δεύτερος δικηγόρος. Υπάρχει και η κυρία Ταραχοπούλου που έχει βγει και στο δικό μας, στην κύμα εκπομπή παραμένει, συνηγορός της, που αναφέρει ότι υπάρχουν άλλα 2 κορίτσια που ήταν θύματα αυτού του κυκλώματος μαστροπίας με παιδιά. Και φυσικά υπάρχει το πολύ μεγάλο ερώτημα, πότε θα αρχίσουν να βγαίνουν στη δημοσιότητα τα ονόματα των 213 ανθρώπων που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί ότι έχουν βιάσει το 12χρονο κορίτσι, το 11χρονο τότε κορίτσι, το 12χρονο τώρα. 10 ξέρουμε μάλιστα ότι έχουν αγνωριστεί από την ίδια από το ίδιο το κοριτσάκι ως πρόσωπα που την έχουν βιάσει. Λοιπόν, Σταύρο, ίσως για πρώτη φορά, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά από τις αρχές δεκαετίας του 90 πάει να αντιλαμβάνουμε αυτόν τον κόσμο και ίσως λίγο νωρίτερα, νιώθω ότι η ελληνική κοινωνία δεν πιστεύει πραγματικά σχεδόν τίποτα από ό,τι ακούει, έστω και για μια τέτοια περίπτωση καθαρά ποινική. Νιώθουμε πραγματικά ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην αστυνομία. Και αυτό είναι, αν όχι επικίνδυνο, μάλλον επικίνδυνο είναι. Είναι επικίνδυνο. Καταρχάς είναι επικίνδυνο το γεγονός ότι γενικώς δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλές οι έρευνες εδώ και αρκετά χρόνια οι οποίες δείχνουν ακριβώς πόσο πολύ η ελληνική κοινωνία απαξιεί ακόμη και να δώσει σημασία στο τι λένε, τι κάνουν, τι ισχυρίζονται και πώς λειτουργούν οι θεσμοί. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι καθεαυτό το θέμα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι δυστυχώς πάρα πολύ παλιό. Δεν είναι καν καινούριο. Μας έχει σοκάρει, ειδικά όσους έχουμε παιδιά σε παρόμοιες ηλικίες. Ωστόσο, μια και μίλησα για τη δεκαετία του 90 προηγουμένως, ήθελα και εγώ να κάνω ένα άλμα στη δεκαετία του 90, διότι συμπτωματικά έπεσε το μάτι μου σε μια έρευνα που είχε κάνει τότε ο καθηγητής εγκληματολογίας Γρηγόρης Λάζος, πάρα πολύ γνωστός καθηγητής του Παντίου, ο οποίος τότε ήταν απλός ερευνητής. Είναι έρευνα του 1996 και λέει τα εξής πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, λέει ο άνθρωπος, 700 παιδιά 7 έως 17 ετών έχουν πέσει στη χώρα μας θύματα παιδεραστών
τα τελευταία ελάχιστα χρόνια. Το 96 το λέει αυτό. Το 96, 26 χρόνια πριν από τώρα. Έτσι. Mm-hmm. Και θα σου πω γιατί έχει σημασία αυτό. Και λέει, κυκλοφορούν ή κυκλοφορούνται με τη βία προς παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών περί 500 έως 500 ανήλικα 15-17 ετών, κυρίως κορίτσια κλπ. Οι τιμές. Ζούμε και σε εποχή, ήταν τότε και μια εποχή ευμάρειας. Έτσι, το θυμόμαστε, το φαντάζομαι όλοι. Από 15.000 δραχμές τότε έως 100.000. Εγώ τότε δούλευα για 100.000 ευρώ, συγγνώμη, δραχμές το μήνα. Οπα, δεν τα έχεις πει αυτά. Δεν μας τα έχεις πει αυτά. 100.000 δραχμές το μήνα. Ένας δικός μου μισθός εκείνης της εποχής, λοιπόν, πήγαινε για μια τέτοια κακοποίηση παιδιού. Εάν το παιδί ήταν ηλικίας δημοτικού, όπως το παιδάκι για το οποίο συζητάμε τώρα, η τιμή ήταν έως και 500.000, ειδικά εάν ο χρήστης, όπως τον ονομάζει ο καθηγητής, είναι βιαστικός. Αν το ήθελε άμεσα δηλαδή. Ναι. Αν τα πετούσε άμεσα. Και λέει 7.500 ενοικιάσεις παιδιών το μήνα για σεξουαλική κακοποίηση και περίπου 600 εκατομμύρια τζίρος. Τότε. Τότε. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα, και επίσης ένα από τα στοιχεία, δεν θα πω πολλά ακόμα γιατί θα γίνω κουραστικός και βαρετός, είναι μια μεγάλη μερίδα ήταν εισαγόμενα παιδιά, π.χ. από την Αλβανία, τότε το μεγάλο αλβανικό μεταναστευτικό κύμα. Πολλά από αυτά είτε έχουν βιαστεί από πατέρα ή άλλο στενοσυγγενή, είτε έχουν οθηθεί στην πορνεία από την ίδια τους την οικογένεια. Και παρότι θέλουν να φύγουν και να πεμπλακούν, τους είναι αδύνατο γιατί δεν έχουν που να πάνε. Η ελληνική κοινωνία, θέλω να πω, η οποία δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς και δεν εμπιστεύεται τίποτα απόλυτος. Δεν πρέπει να πέφτει από τα σύννεφα. Πρώτα. Δεν πρέπει να πέφτει από τα σύννεφα. Ζει με αυτό το φαινόμενο πάρα πολλά χρόνια. 2,5 δεκαετίες είναι μόνο αυτό και τα στοιχεία είναι φρικτά όμοια με αυτό που ζούμε στις μέρες μας. Και είπατε και πολλά χρόνια πριν και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Το πρόβλημα είναι ότι για πρώτη φορά φοβάται ο κόσμος ότι αυτοί οι εντός αγωγικών πελάτες έχουν μεγαλύτερες άκρες, είναι πιο υψηλά ιστάμενα πρόσωπα και δεν θα τιμωρηθούν. Ίσχυε πάντοτε αυτό. Αυτό ίσχυε πάντοτε. Ίσχυε πάντοτε ότι ήταν τέτοιοι οι πελάτες, αλλά δεν θα τιμωρηθούν ενώ έχει υπάρξει υπόθεση. Εφόσον ίσχυε πάντοτε, τώρα που έχουμε προχωρήσει με τα θέματα του Me Too και είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι ως κοινωνία. Αυτό είναι ένα άλλο παράδοξο. Γιατί ενώ πάντοτε αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να πληρώνουν αυτά τα λεφτά, προφανώς τα είχαν. Και όσοι είχαν αυτά τα λεφτά, είχαν και τις άκρες τους. Θα πρέπει να σου θυμίσω εξάλλου ότι πάρα πολύ σπάνια, γιατί εγώ τουλάχιστον σε θέματα εγκλήματος, τα εγκλήματα που είναι πάρα πολύ βαριά και ιδιαίτερα στα παξίδια, εγώ τα παρακολουθώ. Και τα παρακολουθούσα από βίτσιο, πολύ πριν γίνω καν δημοσιογράφος. Δεν θυμάμαι να αποκαλύπτονται ποτέ, μα ποτέ, τέτοιου τύπου πρόσωπα τα οποία έχουν επιδοθεί σε αυτού του είδους τη βίαιη και φρικτή δραστηριότητα. Έτσι είναι. Είναι λίγο μυρολατρικό, βέβαια. Ακόμα και στο δεν είναι μυρολατρικό. Ακόμα και στο είναι ένα πάγιο πρόβλημα της κοινωνίας που κάποια στιγμή θέλει λύση. Ακόμα και το Βατικανό, το οποίο είναι φορτωμένο με τέτοια εγκλήματα δεκαετίες, μέχρι σήμερα γίνονται αποκαλύψεις και προσπαθούν να γίνονται τεράστιες προσπάθειες να σύρουν τους ανθρώπους αυτούς στα δικαστήρια. Ο τελευταίος νομίζως που σύραν είναι ο καρδινάλιος Πελ από την Αυστραλία που κατάφεραν τελικά να τον οδηγήσουν σε δίκη σε ηλικία σχεδόν 80 ετών πλέον. Εδώ τώρα όμως το ζήτημα είναι, όπως είπε και ο Φούς προηγουμένως, ότι επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή που το κλίμα είναι πιο ευνοϊκό για να βγουν αυτά τα πράγματα και να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, και το κράτος υποτίθεται ότι πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του να φτιάξει πλέον τις δομές που πρέπει. Η αστυνομία πρώτα, οι εισαγγελικές αρχές και η κοινωνική λειτουργία. Διότι αν δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί που να μπορούν να προλαμβάνουν και πράγματα με μια καταγγελία, με ένα τηλεφώνημα, με κάτι, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Το ζήτημα είναι να σώσεις ανθρώπους, τα παιδιά, έτσι. Δεν είναι έτοιμες. Δεν είναι έτοιμες ούτε οι φορείς, οι κοινωνικοί είναι έτοιμοι. Η υπηρεσία κοινωνικών λειτουργών είναι τόσο καλά οργανωμένη και δεν την βοηθούν για να κάνει τη δουλειά της. Και γι' αυτό ευθύνεται το κράτος. Και στο τέλος θα πρέπει να πούμε ότι είναι και μια πολιτική επιλογή, έτσι. Δηλαδή,
Είναι και αυτό. Μάλιστα. Και βεβαίως συμπεριφορά της αστυνομίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που και είναι η διεθνής εμπειρία αυτή, χωρίς την αστυνομία υπάρχουν πράγματα που υπάρχει εμπλοκή αστυνομίας. Όχι όλης της αστυνομίας κεντρικά, κάποιον της αστυνομίας. Να αναφέρουμε ότι υπήρχε καταγγελία νεαρής γυναίκας για βιασμό εντός αστυνομικού τμήματος. Και το εντυπωσιακό είναι ότι οι δύο εμπλεκόμενοι, φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, δεν είπαν ότι δεν έχουμε καμία σχέση με την κοπέλα, αλλά ότι και ο θελός μετά το τέλος του λόγου για τον οποίο βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα συνέβη κάτι μεταξύ τους. Τώρα, πώς γίνεται να πάει ένας πολίτης σε αστυνομικό τμήμα και να συνευρεθεί με αστυνομικούς στο τέλος της υπόθεσής του, είναι προβληματικό και αυτό από μόνο του, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτό είναι ένα θέμα προς διερεύνηση. Μισή κουβέντα ακόμα. Να μην την είναι σίγουρα υπάρχουν ευθύνες στις οικογένειες, δεν το συζητάμε. Καταρχήν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ξεκινάμε από το απλό. Αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό, ναι. Που είναι το λιγότερο, ναι. Αλλά ξεκινάμε από το αυτονόητο. Λοιπόν, θα δούμε τι υπάρχει εδώ. Δεν μπορεί το θέμα να περιοριστεί μόνο εκεί, διότι έχει ανθρώπου προαγωγού. Ακριβώς. Έτσι, αρχίσουμε και λέμε μόνο η μάνα και τα λοιπά. Υπάρχουν οι προαγωγοί και υπάρχουν όλοι αυτοί οι παιδόφιλοι οι οποίοι έκαναν ό,τι έκαναν. Και να μην προστατευτούν. Και το κύκλωμα. Ως ονόματα. Και να μην προστατευτούν οι επώνυμα. Και επίσης το όλο κύκλωμα. Να τελειώσω με το εξής, ότι εγώ τουλάχιστον. Δεν μπορώ εγώ να χωνέψω τη φωτογραφία που έχω δει τις τελευταίες μέρες του 53χρονου με τον αστυνομικό διοικητή της περιοχής του, του Κολωνού. Με τη στολή του αστυνομικού. Με τον πρώην. Αυτός ο άνθρωπος. Ήταν κοινωνική εκδήλωση, ας πούμε. Δεν πρέπει να έχει κοινωνικές εκδηλώσεις. Ήταν στο γραφείο του διοικητή. Ήταν στο γραφείο του διοικητή. Δεν θα έπρεπε να είναι. Γιατί να είναι ένας επιχειρηματίας εκεί. Καλά να μην τον ξέρει, καλά να μην τον έχει καταλάβει τι κουμάση είναι. Καλά. Αλλά για ποιο λόγο να γράφει το γραφείο. Δεν είναι γραφείο. Όχι βεβαίως. Αλλά είναι επαφενός ντροπή. Είναι ξεφτελισμός ενός ανθρώπου που θέλει ότι αυτή είναι η δουλειά του. Να του πιάνει αυτού του ανθρώπου. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η δουλειά του. Απ' την άλλη, δεν είναι γραφείο δημοσίων σχέσεων αστυνομία. Συγγνώμη, Κώστα, που σε έκοψα. Μια ερώτηση στον Πάμπη. Την ιστορία αυτή, το Σταύρο. Το Σταύρο, συγγνώμη. Κάνεις πως δεν το ξέρεις. Ξέρω το 1993. Κορδευόμαστε μεταξύ μας. Ξέρω το 1993. Από εδώ που παίρνει 100.000 ευρώ. Α, το είπαμε το ευρώ. Αυτό δεν το ήξερες όμως. Το έκρυβε, ρε παιδί. Το έκρυβε. Τι ήθελα να πω τώρα. Την ιστορία αυτή με την δημοσιοποίηση των ονομάτων, εσύ πώς την ακούς? Να υπενθυμίσω ότι το έχει ζητήσει η κυβέρνηση, το έχει πει ο κύριος Οικονόμου και το έχει ζητήσει και η εξωματική αντιπολίτευση. Η δημοσιοποίηση των ονομάτων. Εγώ θεωρώ ότι κάθε όνομα, κάθε άνθρωπος, κάθε εμπλεκόμενος, συγγνώμη για να μην έρθει στη λέξη, κάθε εμπλεκόμενος του οποίου βεβαιώνεται η συμμετοχή σε βαθμό που να μπορεί πράγματι να κατηγορηθεί, πρέπει αυτόματα, όντως, άνευ δεύτερης συζήτησης να ανακοινωθεί. Αυτό όμως είναι ένα θέμα, παιδιά, που πρέπει να το χειριστεί η εισαγγελία. Και είναι ακριβώς αυτό. Γι' αυτό λέω, θα πρέπει άλλος. Να είναι βέβαιο. Είναι μόνο αρμοδιότητά της εισαγγελίας. Θα πρέπει να είναι βέβαιο, θα πρέπει να είναι βέβαιο ότι πρώτον εμπλέκεται, ότι δεύτερον είναι σε φάση απόδοση κατηγοριών πράγματι, και δεύτερον υπάρχει και ένα ζήτημα. Με μια απλή υποψία εμπλοκής, γιατί εδώ πέρα, στον πρόλογο σου, Φίβο, ήθελα να σου κάνω και μια μικρή διόρθωση. 213 περίπου είναι αυτοί οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Το πόσοι. Αυτοί που έχουν ταυτοποιηθεί, υποτίθεται. Ξέρουν ότι εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Ναι, ταυτοποιημένοι είναι 10. Μπράβο. Η 10 το κοριτσάκι. Μπράβο. Η 10 το κοριτσάκι είναι ταυτοποιημένοι. Μπράβο. Mm-hmm. Οι 10 λοιπόν που έχουν ασελγήσει στο παιδί. Mm-hmm. Έτσι, είναι τόσο. Οι υπόλοιποι, αν από αυτούς 231 λοιπόν, να το πάμε έτσι, 213. Έχουμε απλώς υποψίες, δεν είναι δυνατόν να τους βάλουμε σε μια διαδικασία τα οποία θα απαλλαγούν σε ένα 24ωρο και θα τελειώσει η ιστορία. Και να τους κρεμάσει τα μανταλάκια. Λοιπόν, όλο αυτό είναι μια δύσκολη, λεπτή διαδικασία. Η γνώμη μου είναι ότι η αντιπολίτευση ορθώς βρίσκεται σε ρόλο επισπεύδοντος. Απ' την άλλη, καλό είναι να υπάρχει η ισορροπία. Πρέπει να αφορά και η αντιπολίτευση, ναι, σωστά, αλλά πρέπει να εστιάσει στη βιασύνη της ανάκρισης. Δηλαδή, η ανάκριση να μην χάσει στοιχεία, όπως σε άλλες περιπτώσεις που χάσανε τα κινητά τους, υπολογιστές, περνούσαν οι μήνες, όπως στην περίπτωση Λιγνάδη που λέγανε. Αυτή είναι και η δυσκολία με τόσο μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων.
Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε και με την πολιτική ατζέντα την οποία τρέχουμε τουμπάρι σήμερα. Αντί για πρώτα τα βγάζουμε τελευταία, αλλά και λογικό είναι με αυτά που συμβαίνουν και στα οικονομικά και στην καθημερινότητα, αλλά και δυστυχώς με τους παιδοβιαστές. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Κόντρα, η ελεύθερη τηλεόραση. Προετοιμασία. Αναζωογόνηση. Το να μην συμβιβάζεσαι απλά με το καλό. Ακόμα κι αν είσαι ο καλύτερος. Το πάθος. Η ανάγκη να δίνεις πάντα το 100%. Και βελτιωμένη Selvi Power. Ξέρεις τη δουλειά σου καλύτερα από τον καθένα. Πώς να πλάσεις με τα χέρια σου αυτό που γέννησε το μυαλό. Τι χρειάζεται ένα πιάτο για να πλημμυρίσει το στόμα με γεύσεις. Και ένα λουλούδι για να γεμίσει τα μάτια με χρώματα. Ξέρεις τι θα πει φιλοξενία. Και πώς πρέπει να είναι ένα ζεστό δωμάτιο. Ξέρεις τη δουλειά σου καλύτερα από τον καθένα. Τώρα ξέρεις και πώς να την αναπτύξεις. Με το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 που στηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για να φτάσουν ακόμα πιο μακριά. Να προσφέρουν ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και ακόμα πιο γρήγορες συναλλαγές. Μπες τώρα στο digitalsme.gov.gr και εξασφάλισε το ποσό ψηφιακής ενίσχυσης της επιχείρησής σου. Μία δράση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Αυτή η προσφορά δεν κρύβεται. 200.000 θέσεις εσωτερικού από 24 ευρώ. Κλείσε θέση τώρα. Φίλοι μου, τα μάθατε τα νέα. Το μεγάλο φθινοπορεινό μπαζάρ της επιχείρησης Μυραράκη έρχεται με κλασικά και μοντέρνα χειροποίητα χαλιά. Με έκπτωση έως και 50% στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. 7 με 17 Οκτωβρίου. Σας περιμένω. Απόψε στις 11 και 4 το βράδυ στην εκπομπή Κόντρα 24 με την Αναστασία Γιάμαλη τα λέμε όλα. Με καλεσμένους Νικόλαο Φαραντούρη, Νίκο Ρωμανό, Γιώργο Ψυχογιό, Βιβί Δάγκα, Δημήτρη Ριζούλη, Χρήστο Ξανθάκη. Απόψε τα λέμε όλα στις 11 και 4 το βράδυ στο Κόντρα. Την ενέργεια δεν πρέπει να τη στερούμαστε, αλλά δεν πρέπει και να τη σπαταλάμε. Γι' αυτό η Πρωτέργεια δημιούργησε το νέο πρόγραμμα Πρωτέργεια Energy Save. Τώρα μειώνεις την κατανάλωσή σου και για τις κιλοβατόρες που εξοικονομείς σε σχέση με την περσινή χρονιά, εμείς σου μηδενίζουμε τη χρέωση για άλλες τόσες. Περισσότερα στο protergia.gr ή κάλεσε το 18311. Κόντρα, η ελεύθερη τηλεόραση. Λοιπόν, είμαστε στο στούντιο και οι τέσσερις δημοσιογράφοι για να κουβεντιάσουμε. Να ξεκινήσουμε με τα εθνικά, Σταύρο. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε πάρα πολλούς διεθνολόγους, ανθρώπους που καθηγητές του διεθνούς δικαίου, που επιμένουν στην ανάγκη να ξαναβάλει η Ελλάδα το διάλογο, αλλά να πάρει και πρωτοβουλίες που θα στριμώχνουν την Τουρκία ταυτόχρονα. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν ο κ. Κοντζιά σήμερα το πρωί στο Κόκκινο, που είπε ότι θα πρέπει να ρίξουμε ένα ντρόουν που υπερίπταται ελληνικού εδάφους. Δεν έχει ανθρώπους μέσα. Δεν το είπε έτσι. Δεν είπε αυτό ακριβώς. Είπε, θα πρέπει να ενημερώσουμε άπαντες ότι αν συνεχιστεί αυτό με τα ντρόν, θα το ρίξουμε τον ντρόν, αφού ενημερώσουμε διεθνούς οργανισμούς, συμμάχους και την Τουρκία,
τότε θα πρέπει να το κάνουμε. Για να μην αποβλήσουμε στον κύριο Κοτζιά κάτι το οποίο δεν το λέει. Γιατί αυτό θα ήταν, είναι διαφορετικό. Το λένε πάντως άλλοι, στο ίδιο πνεύμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ καιρό. Αν αφήνεις τη διπλωματία να την κάνουν στρατηγή, θα έχεις πρόβλημα στην διπλωματία. Και δεν το λένε, και δεν το λένε μόνο στρατηγή. Δεν ήταν το μόνο που είπε ο κύριος Κοτζιάς αυτό. Είπε ταυτόχρονα ότι πρέπει να κάνουμε διάλογο με την Τουρκία. Να επιμείνουμε να κάνουμε διάλογο με την Τουρκία. Πρέπει να πιέσουμε. Αφού όμως πάρουμε μέτρα να μην είμαστε μόνο αμυνόμενοι, και το είπε και ο κύριος Λιάκουρας εχθές για να βοηθήσουμε τα ίδια μας. Είχαμε τον κύριο Λιάκουρα εδώ ώρες. Ωρα πολύ. Λοιπόν, και είπε και ο κύριος Λιάκουρας ότι πρέπει να κάνουμε κινήσεις. Τα 12 ναυτικά μίλια. Να διαμαρτυρηθούν προς τη Λιβύη. Αν θέλει η Λιβύη να. Μάλλον μπορούμε να προσφύγουμε στη Χάγη, γιατί η Λιβύη το δέχεται αυτό, για να οριοθετήσουμε με τη Λιβύη. Άρα μια διαδικασία που είναι έξω η Τουρκία. Και μετά να δούμε σταδιακά να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα νοτίως της Κρήτης. Που είπε και ο Κοτζιάς το πρωί. Πρέπει σταδιακά να οριοθετήσουμε, να ξεκινήσουμε να οριοθετήσουμε τα χωρικά μας ύδατα νοτίως Κρήτης και δυτικά και ανατολικά. Γενικώς ο Κοτζιάς είπε να μην είμαστε αμυνόμενοι. Και το ίδιο λέει και ο Λιάκουρας. Δεν μπορεί να είναι σε μια αμυντική θέση. Λένε δύο πράγματα ταυτόχρονα όμως, κύριε Βολιέφτη. Λένε και να μην είμαστε αμυνόμενοι, να δείξουμε τα όρια μας, να κάνουμε τις πρωτοβουλίες μας και συνεχίσουμε. Μιλάνε και για το διάλογο πάντα. Αλλά θέλει και διάλογο. Ναι, αλλά πρέπει να θέλει και ο άλλος το διάλογο. Όχι, στο διάλογο δεν πάει μόνο σημασία. Είμαι εδώ, έλα. Δεν έχει σημασία, γιατί και ο άλλος δεν έχει απεριόριστη δυνατότητα να αρνείται το διάλογο. Πού το ξέρει. Και όταν το κάνει, εκτίθεται. Και όταν το κάνει, εκτίθεται. Το εκτίθεται είναι σχετικό. Εσύ πρέπει να το κάνει. Μέχρι τώρα. Σε ποιον εκτίθεται. Διότι αυτού του οποίου εκτίθεται, έχω την θλιβερή υποψία ότι δεν του υπολογίζει καν. Ένα παράδειγμα είναι οι Ευρωπαίοι. Οι οποίοι κάθε και λίγο του ρίχνουν ένα γενναιότατο χαστούκι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι, δηλαδή έχει αλλάξει στάση ακόμα και η Γερμανία, η οποία, αν θυμάστε, την Μέρκελ ήταν ιδιαίτερα. Διαχρονικά η Γερμανία με την Τουρκία, διαχρονικά. Η Γερμανία από αιώνες. Αλλά μιλάμε για τα, μιλάμε για τα τρέχοντα. Λοιπόν, ακόμα και η Γερμανία έχει φτάσει στο σημείο πλέον να του ρίχνει σφαλιάρες. Δεν τον ενδιαφέρει γιατί. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό που εμείς έχουμε μάθει να συζητάμε εδώ και κάθε δεκαετίες, ευρωπαϊκή προοπτική. Γιατί στην πραγματικότητα δεν τον ενδιαφέρει ποτέ. Γιατί έτσι κι αλλιώς η ματιά ήταν πολύ ανατολική. Συμφωνώ. Τον ενδιαφέρει το ευρωπαϊκό χρήμα. Για στάσου όμως. Το οποίο όμως δεν εξαρτάται από την ευρωπαϊκή προοπτική. Άμα δεν τον ενδιαφέρουν τα πολύ χειρά χαστούκια που τρώει από τους Ευρωπαίους και από μεγάλους παίκτες όπως η Γερμανία, θα τον ενδιαφέρουν οι εντός εγωγικών πληρωμένες απαντήσεις που δίνουν τα πολιτικά στελέχη στην Ελλάδα? Όχι. Ούτε αυτό πιάνει. Ούτε αυτό τον ενδιαφέρει. Για απαντήσεις λεκτικές. Ούτε αυτό τον ενδιαφέρει. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Πάρε διπλωματικές πρωτοβουλίες που θα αναγκάσουν και τον άλλο σε κινήσεις ή σε άμυνα. Ακριβώς. Αυτό. Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες λοιπόν έχουν να κάνουν με τη χρήση του δικαστηρίου, ας πούμε, για τη Λιβύη ή την επέκταση χωρικών υδάτων έξω από το Αιγαίο που είναι νοτιός της Κρήτης και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι μια σειρά από μέτρα που έχεις και μπορεί, σου λένε οι δήμονες, οι ειδικοί άνθρωποι που ξέρουν, έχεις και εσύ εργαλεία να χειριστείς το θέμα. Αλλά και πίεση για διάλογο τα θέματα. Πάντα υπάρχει αυτό. Έχεις μια αγωνία ότι δεν θέλουμε το διάλογο, βεβαίως. Η λύση πάντα είναι ο διάλογος. Τα τελευταία χρόνια αυτή η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες διαλόγου. Στην αρχή ξεκίνησε μακριά και παρότι ο Μητσοτάκης το θέλει, πρέπει να σου πω. Δεν το έκανε ποτέ όμως. Μην ξεχνάς ότι τον βρήκε ο Εύρος. Και με το πήγε τρεις φορές, έχουν συναντηθεί. Τον βρήκε ο Εύρος, τον βρήκαν τα πλοία στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Κάθε φορά κατσερίσκει με τους Τούρκους όμως. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ηγεσία που να μην, στην Ελλάδα τα τελευταία πολλά χρόνια, που να μην κρυφονειρεύεται ένα είδος διαλόγου. Και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι περισσότεροι προσερχόμενοι περνώντας τη θύρα του Μαξίμου εύχονται να μπορούν να έχουν υπογράψει μια ευπρεπή λύση στα ελληνοτουρκικά. Ισχύει, ο Σπύρος τα ξέρει αυτά πάρα πολλά. Όχι, εντάξει, και πιστεύω ότι συμφωνούμε σε αυτό. Όμως. Κάποιοι φοβόντουσαν όμως και το εσωτερικό των κομμάτων τους. Αλήθεια είναι θέλανε το Μητσοτάκη. Δεν είναι τόσο μεγάλο αυτό το πρόβλημα όσο το γεγονός ότι ο απέναντι δεν σου αφήνει πια περιθώριο. Ακόμα και σε αυτό που ο Σπύρος προηγουμένως πήγα να τον διακόψω έτσι, θα μπορούσε αντί να λειτουργήσει αμυντικά σε μια πιθανότητα απόπειρας να κάνουμε εμείς ΑΟΣ με τη Λιβύη, θα μπορούσε και πάλι να λειτουργήσει επιθετικά. Το έκανε με την Αλβανία όταν φτάσαμε στο Τσακ και το τίναξε στον αέρα η Τουρκία. Δηλαδή με την Αλβανία εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα επειδή η Τουρκία του είναι στον αέρα. Μην είστε βέβαιοι
Έτσι όπως βλέπουμε τη συμπεριφορά της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια, έτσι. Ότι ντε και καλά μια πρωτοβουλία δική μας θα είχε αποτέλεσμα. Και με τη Χείρον θα είχαμε πρόβλημα όμως, αλλά τελικά την κάναμε Βόρεια Μακεδονία και δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι διαστάξεω θέμα. Όχι, αλλά. Γιατί είναι μια άλλη χώρα. Πρέπει να είναι διπλωματία όμως, έτσι. Μην ξεχνά ότι στην τότε Χείρον και νυν Βόρεια Μακεδονία οι αποφάσεις ελήφθησαν με τον Αμερικανό πρέσβη με στη Βουλή. Σύμφωνο. Έτσι. Δεν ήταν τόσο απλό και με τον ρωσόφιλο ηγέτη Φευγάτο. Εκεί παίχτηκε αλλιώς το παιχνίδι, δεν έγινε το ίδιο. Σωστά, αλλά οι Αμερικανοί θέλουν μια χώρα σε όλα τα επίπεδα στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι μόνο στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα την οποία μπορεί να πιέσει από το λαιμό. Αυτό είναι όχι, το ένα. Όχι. Έτσι, και το βλέπουμε, βλέπουμε πόσο πολύ ζορίζονται οι Αμερικανοί μαζί τη. Mm-hmm. Βλέπουμε, για παράδειγμα, τώρα πόσο πολύ ο Πούτιν επενδύει στην Τουρκία με ένα εκπληκτικά μεγάλο πακέτο. Έτσι, αν τα βάλουμε σε μια σειρά, θα δούμε το εξής καταπληκτικό. Ένα πυρηνικό εργοστάσιο που ήδη είναι στα σκαριά και τους υπόσχεται και δεύτερο. Έχουμε, και βάζει το θέμα του να γίνει κόμβος. Έχουμε ακριβώς αυτό. Έχουμε, και σήμερα, ναι. Έχουμε τη μεταφορά αερίου να κάνουμε ένα hub την Τουρκία ενεργειακό για όλη την Ευρώπη. Πράγμα το οποίο σημαίνει τρομακτική γεωστρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας. Mm-hmm. Και ταυτοχρόνως διαμεσολαβεί ο ίδιος ο Πούτιν μεταξύ Ερντογάν και Άσαντ για να δοθεί λύση στο προσφυγικό της Τουρκίας και την ταυτόχρονη εκδίωξη των Κούρδων από το χώρο τον οποίο κατέχουν στη Βόρεια Συρία. Είναι ένα πακέτο τρομακτικά μεγάλο. Mm-hmm. Σε αντιστάθμισμα αυτού του πακέτου θεωρώ ότι πάει να μην ανοίξει η πόρτα για την παραχώρηση εν τέλει μαχητικών αεροσκαφών από τους Αμερικανούς. Που μπορεί να είναι μικρό αντιστάθμισμα σε σχέση με αυτό όλο που περιέγραψε. Μικρό, αλλά σωστά. Κάτι είναι. Κάτι είναι, βέβαια. Κάτι είναι και προσπαθεί να το κάνει. Γι' αυτό και ο Ερντογάν σήμερα δεν απάντησε. Γι' αυτό και έστειλε τον Ακάρ να συναντήσει τον Παναγιωτόπουλο 40 λεπτά συναντήσει. Εκεί λοιπόν εμείς κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε. Αυτή είναι η πλάκα. Το κακό μάλλον. Γιατί εδώ συζητάμε για το πώς μπορούμε να γίνουμε επιθετικοί διπλωματικά, εν πάση περιπτώσει, και να στριμώξουμε την Τουρκία. Και κινδυνεύουμε ανταυτού να γίνουμε μέρος του ανταλλάγματος για την επανασύνδεση Τουρκίας και Δύσης. Mm-hmm. Επομένως, εγώ θα έλεγα, πάντα το λέω για αυτά τα θέματα, πολύ προσοχή mm-hmm. στο τι λέμε, πολύ μελέτη του τι συμβαίνει και γενικώς δεν θεωρώ ότι υπάρχουν εύκολα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Εάν υπήρχαν εύκολα πράγματα... Μήπως όμως είναι και εύκολη η απραξία. Θα τα κάναμε. Μήπως είναι και εύκολη η απραξία, η πιο εύκολη από όλες, χωρίς πολύ μεγάλο πολιτικό ρίσκο. Υπάρχει. Εγώ ξαναλέω, έχουμε δει πολλούς ανθρώπους, καθηγητές που ξέρουν καλά τα πράγματα εκείνη της μελέτης. Ο Ιφαντής, ο Ροζάκης, ο Κοτζιάς, ο χτες εδώ, ο Λιάκουρας, αμέσως τέσσερις. Και δεν είμαι δήμονας του τομέα αυτού, που λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε πρωτοβουλίες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και πρωτοβουλίες που θα πιέζουν την Τουρκία. Εγώ δεν είμαι εναντίον του να πάρει κανείς πρωτοβουλίες. Εγώ λέω. Λέω απλώς ότι δεν μου φαίνεται η κατάσταση τόσο εύκολη όσο πιθανώς τη φαντάζονται διάφοροι άνθρωποι, ακόμα και ειδικοί. Δεν είναι καθόλου εύκολη. Αυτό εννοώ. Εγώ αυτό επισημαίνω. Ότι βρισκόμαστε στη μέση ενός παιχνιδιού που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάντως υπάρχουν και τα δύο. Υπάρχει ότι η Τουρκία διαπραγματεύεται στην πραγματικότητα με τους Αμερικανούς και τους Ρώσους. Εμάς μας χρησιμοποιεί ως ενδιάμεσο πράγμα που είναι κάτι που θα ανταλλάξει. Και συγχρόνως. Το βαρέλι με την πυρίτιδα που μπορεί να του βάλω και φωτιά να του βάλω στον αέρα. Και συγχρόνως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι λέω φίβος, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ δηλώνει ότι είναι έτοιμη να κάνει διάλογο, τελικώς μαθαίνουμε κάποια πράγματα από την τουρκική πλευρά. Δεν ξέρουμε τι έχει συζητήσει ακριβώς ούτε στο Βερολίνο το 20, ούτε ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά δύο φορές με τον κύριο Ερντογάν και τώρα τελευταία στο Μάρτιο πριν μπούμε στις νέες περιπέτειες. Και εσύ δεν το έχεις ειχνηλατήσει, έτσι. Ορίστε. Δεν το έχεις ειχνηλατήσει και εσύ. Δεν το έχω ειχνηλατήσει. Επομένως υπάρχει και αυτό. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν είναι που κάνει μια, αυτό που την κατηγορούν κιόλας, μια ιδιωτικής, έχει μια ιδιωτική συμπεριφορά στην εξωτερική πολιτική, το οποίο δεν βοηθάει και δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο ποιο είναι ακριβώς, ποια είναι η θέση της χώρας σε όλα αυτά. Πήγε, ας πούμε, στην Πράγα ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα. Απάντησε στον κ. Ερντογάν. Αλίμονο, βέβαια, έπρεπε να απαντήσει. Μα στην Πράγα συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας, άμυνας, ξέρω εγώ, η γεωστρατηγική της Ευρώπης. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας ή καμία. Άκουσες εσύ κάποια θέση να πει ποια είναι η θέση, τι θέλουμε να κάνουμε, η Ανατολική Μεσόγειος, ποια είναι η πρωτοβουλία μας. Άκουσες κάτι, δεν άκουσες τίποτα. Και να βάλουμε ένα τέλος. Μόνο δεν ακούμε, αλλά ενδέχεται. Στην πραγματικότητα και ο Κοτζιάς και ο Λιάκουρας και όλοι, ανεξαρτήτως αν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν σε όλα, αυτό λένε στην κυβέρνηση. Πάρε μια πρωτοβουλία. Κάνε κάτι. Ξεκίνα. Στρατηγική που λέει. Ξεκίνα. Δεν μπορείς να στέκεσαι και να κοιτάς
να έρχονται τα πράγματα και απλώς να λες, α, του είπα. Πώς το έκανε Κώστα, στο βιντεάκι που λέμε. Στάθηκα όρθιος. Στάθηκα και του είπα, χαστούντα. Ναι, μόνο που δεν το χαστούκησε, ας πούμε. Μόνο που για να συμβεί αυτό, okay, θα έλεγα εγώ, ότι ίσως είναι απαραίτητο, ίσως θα πρέπει να είμαστε και βέβαιοι, ότι η ολόκληρη κυβέρνηση συμφωνεί στο ποια πρέπει να είναι στρατηγική. Η παράταξή του. Το είναι σπόντα. Ναι, το είναι σπόντα. Δεν συμφωνεί όλη η παράταξή του και τα έχει πει και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Πες τα με το όνομά λοιπόν, τους, δεν είναι. Δεν είναι κρυφό. Ναι, δεν είναι κρυφό, φανερό είναι. Θα συνδυάσω πάντως ότι για τη συνάντηση ρεπορταζιακά, για τη συνάντηση ΑΚΑΡΤ Παναγιωτόπουλου σήμερα, που ήταν 40 λεπτά, σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διατυπώθηκε η ανάγκη να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας και ανάγκη να υπάρξει ένα κλίμα σταθερότητας στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αυτά τα λέει το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Λένε, εκτιμούν ότι ήταν σε θετικό κλίμα η συνάντηση και ότι ο Υπουργός κ. Παναγιωτόπουλος τους είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποκλιμάκωση όσο η Τουρκία συνεχίζει να έχει επιθετική ρητορική. Λοιπόν, για να φύγουμε σιγά σιγά το θέμα των ενετουρκικών, να πούμε ότι σήμερα ήρθε στη φόρτη δημοσιότητα η έκθεση Ευρωπαϊκής Αρχής για την καταπολέμηση της απάτης της Όλαφ, όπως την ξέρουμε περισσότερο, διέρευσε στο διεθνή τύπο. Λέει ότι η Frontex έκανε τα στραβά μάτια σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποπλανώντας ακόμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν για pushback σε επαναπροωθήσεις. Τι έκανε στην πραγματικότητα, με ποια πράξη το έκανε αυτό? Παραποιούσε τις επίσημες καταγραφές έτσι ώστε να αποκρύπτονται τα pushbacks τα οποία γίνονταν, να αποκρύπτονται αυτά τα pushbacks στην εσωτερική βάση δεδομένων που υπήρχαν. Δηλαδή, τι απέκρυπτε, απόπειρες εισόδου? Όχι, όχι. Ποιο ήταν ακριβώς ο μηχανισμός? Έμπαιναν οι πρόσφυγες ή οι μετανάστες στην Ελλάδα. Είχαμε σήμερα 10 απόπειρες εισόδου και τους στέλναμε πίσω. Γράφαμε 5. Μάλιστα. Παραποιούσε δηλαδή τις επίσημες καταγραφές. Αυτό ξέρουμε μέχρι στιγμής ότι είναι. Μπαίνανε 10, στέλναμε πίσω τους 5. Παραποίηση των επίσημων καταγραφών, έτσι ώστε στην επίσημη βάση δεδομένων να είναι λιγότερα αυτά τα οποία. Και η δουλειά της Frontex δεν είναι ακριβώς αυτή. Βεβαίως πρέπει να καταγγείλει. Βεβαίως έπρεπε να καταγγείλει την Τουρκία που επιτρέπει, γιατί υπάρχει συμφωνία με την Τουρκία να τους κρατάει, να μην τους στέλνει. Και πρέπει να καταγγείλει την Τουρκία και δεν πρέπει να κάνει τα στραβά μάτια όταν υπάρχει παραβίαση του δικαίου. Και τα δύο έκανε η Frontex λάθος. Γι' αυτό και έφυγε. Γι' αυτό και έφυγε. Είχε αναγκαστεί η κυβέρνηση να αλλάξει λίγο γραμμή στο προσφυγικό το τελευταίο διάστημα μετά από πολλές καταγγελίες? Έχει πάρει μια πιο ανθρωπιστική πλευρά? Όχι, νομίζω ότι απλώς κρατάει χαμηλότερους τόνους και νομίζω ότι απλώς έχει υποχρεωθεί να αντιμετωπίσει περιστατικά όπως αυτά τα πολύ ακραία περιστατικά στη Λέσβο και στα Κύθυρα, τα οποία ήταν και ενδεικτικά άλλωστε μιας τουρκικής πολιτικής, δηλαδή 11 μποφόρ, μικρά σκαφάκια με 100 γυναικόπαιδα. Αυτό το πράγμα δεν το λες ούτε προσφυγικό κύμα ούτε τίποτα άλλο. Το γεγονός λοιπόν ότι της έσκασε αυτό το πράγμα, το γεγονός ότι οι άνθρωποι ευτυχώς, για να λέμε και του τραβού το δίκιο, ναυάγησαν σε σημείο που μπορούσαν να τους τραβήξουν έξω. Και έτσι σώθηκαν, γιατί αλλιώς πολύ φοβάμαι. Οι περισσότεροι, ναι. Ναι, οι περισσότεροι σώθηκαν. Ναι. Αλλά σώθηκαν από τύχη, καθαρά. Ναι. Νομίζω ότι η κυβέρνηση απλώς έχει βρεθεί μέσα σε ένα φαινόμενο εντονότερο από ό,τι πριν. Και άρα υποχρεωτικά αυτό εμπεριέχει και μεγαλύτερα, περισσότερα στοιχεία, θα έλεγα εγώ, ανθρωπιστικά. Διότι βρίσκεσαι αντιμέτωπος μέσα στο νησί σου, στην παραλία σου, στο λιμάνι. Τους τελευταίους μήνες πάντως ακούμε λιγότερες καταγγελίες για pushbacks και κακομεταχείριση με προσφύγων και μεταναστών. Όταν είχε αρχίσει το θέμα της Frontex από την Ευρώπη, από τότε περίπου εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια διαφορά. Αλλά βεβαίως και το τελευταίο διάστημα με το περιστατικό στα Κύθυρα έχει. Και είναι αρκετά τα περιστατικά, δεν είναι ένα. Ναι. Επειδή και αυτά τα παρακολουθώ. Είναι πολλά στα Κύθυρα γιατί πηγαίνουν στην Ιταλία. Με πάρα πολύ προσοχή. Υπάρχει απόπειρα να πάρει στην Ιταλία. Υπάρχουν πολλά περιστατικά με ναυάγια προερχόμενα από την Τουρκία. Αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα και είναι λογικό να δίνεται αυτή η αίσθηση. Πάντως, εγώ δεν θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει την πρόθεση ή την. Πώς να το πω. Τη διάθεση να χαλαρώσει
αυτό που λέμε επιτήρηση και αποτροπή. Η δική μου αίσθηση είναι διαφορετική. Μπορεί να έχει αναγκαστεί να το κάνει όμως. Αυτό λέω και εγώ. Δεν έχει αλλάξει πολιτική της, έχει αλλάξει διαχείριση. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει στοιχεία με την έννοια ότι δεν εμφανίζεται κάποια ιδιαίτερα αυξημένη, αυξημένη αριθμή εισόδου στη χώρα. Άρα δεν μου φαίνεται ότι έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Αυτό εννοώ. Υπάρχει, Κώστα, να πάμε λίγο στα πιο πολιτικά θέματα. Η δικαίωση του κυρίου Τσίπρα για τη λεγόμενη βίλα στο Σούνιο, το εξοχικό που είναι εκεί. Η πρώτη. Ήταν η αγωγή που είχε κάνει στον κύριο Κουρτάκη. Δικαιώθηκε στην αγωγή του. Υποχρεώθηκε ο κύριος Κουρτάκης, ο εκδότης των παραπολιτικών, να κάνει ανάλογα tweet και αναρτήσεις, οι οποίες θα δείχνουν την απόφαση και θα αποκαθιστούν την πραγματικότητα. Να σημειώσω απλώς ότι ο κύριος Τσίπρας δεν ζήτησε λεφτά. Φρόντισε λοιπόν το δικαστικό ένσημο να μην είναι ολόκληρο και να μην πάρει αποζημίωση, γιατί δεν τον ενδιέφερε να πάρει χρήματα από τον κύριο Κουρτάκη. Απλώς αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η δική του δικαίωση. Και αυτή είναι η πρώτη. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει και άλλη σε εκκρεμότητα δίκη. Θα πάρει. Δεν υπήρξε μια προηγουμένως πρότυπο και μια διόρθωση που έγινε. Πώς πάνε. Να δούμε τώρα και το θέμα με την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό είναι θέμα του Κώστα από τη Βουλή. Πόσο θα στοιχήσεις η επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης? Έλα μου, για. για λέγε. Είναι τόσο... ποια πρέπει να κάνουμε. Είναι τόσο δύσκολη εξίσωση. Ψηφίστηκε, ναι. Κατατέθηκε τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που είχε ανακοινωθεί, νομίζω, και στη ΔΕΘ. Σε κάθε τροπολογία, αυτή είναι η τροπολογία, το βλέπουμε εδώ. Σε κάθε τροπολογία λοιπόν υπάρχει μια έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους που λέει πόσο κοστίζει αυτό το οποίο προτείνεται. Εν προκειμένου λοιπόν, η συγκεκριμένη τροπολογία που αφορά το επίδομα θέρμανσης δεν έχει αριθμό, δεν έχει ποσό και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν αρνείται να υπολογίσει, δεν το υπολογίζει. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Μήπως γιατί τα λεφτά είναι λίγα? Να μην δημοσιοποιηθεί το ποσό που γεννήθεται δηλαδή. Ακριβώς. Είναι κάτι που δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν. Έχει ξανασυμβεί σε αυτού του είδους τροπολογίες, οι οποίες αποτελούν υλοποίηση, ας πούμε, ρυθμίσεων της κυβέρνησης, να μην το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτή είναι η τροπολογία που λέει επιβότηση πετρελαίου, εσωτερική καύση, φέρμανση, τροποποίηση του άρθρου κτλ. Εκεί λοιπόν μετά θα δούμε την τροπολογία, εδώ βλέπετε την έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει η ρύθμιση πόσο κοστίζει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που βλέπετε τα 60 εκατομμύρια ευρώ είναι για τους αγρότες. Mm-hmm. Είναι τα χρήματα για τους αγρότες που ήταν στο ίδιο πακέτο. Μπράβο. Για τους αγρότες ξέρει πόσο είναι. Υπολογίστηκε. Για τους άλλους τι δεν υπολογίστηκε? Και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Σταυρό. Γιατί και οι ξένοι πρέπει να ξέρουν πόσο κοστίζουν αυτά. Προφανώς. Και οι Έλληνες πρέπει να ξέρουν, ειδικά αν δεν είναι το ποσό αυτό το οποίο μας είχαν πει το Σεπτέμβριο. Εκατομμύρια, ναι, δεν είναι δεκάδες ευρώ. Εκατομμύρια ευρώ είναι. Μικρές απάτες αυτές. Καμίες εκατοντάδες εκατομμύρια. Μικρές ηλικίες απάτες. Να μαθαίνετε να ζήσετε με αυτά. Πώς θα πάει η κυβέρνηση της αντιμετώπισης της ακρίβειας και της κρίσης ενέργειας? Δύσκολα. Πιο δύσκολα δεν γίνεται. Και έχω την εντύπωση ότι από ένα σημείο και μετά πρόκειται να αντιμετωπίσει, δηλαδή αν δεν έρθει κάποια ευρωπαϊκή ισχυρή βοήθεια, νομίζω θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση μέσα στο χειμώνα. Για να θυμίσω ένα απλό νουμεράκι, οι επιδοτήσεις του Σεπτεμβρίου, νομίζω του Αυγούστου, κάτι τέτοιο, ήταν γύρω στα 2,1 Σεπτεμβρίου. 2,1 δις, εκ των οποίων 1,3 είχαν πάρει από τους παρόχους, από τα υπερκέρδη κλπ. Αλλά 800 εκατομμύρια ήταν προϋπολογισμός. Πολλά λεφτά και τα 700. Τα 800 είναι πάρα πολλά λεφτά. Γιατί αν σκεφτούμε ότι ο επόμενος προϋπολογισμός προβλέπει μόλις 3,5 δις. Συζητάμε για έναν προϋπολογισμό ο οποίος έχει ορίζοντα μέχρι το Πάσχα. 1,5 μήνα. Και πιθανώς το πολύ πολύ μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή, αυτό που λέει τώρα ο Κώστας, το ότι δεν εμφανίζεται το ποσό, προφανώς δεν είναι τυχαίο. Όμως, αν πας και στον προϋπολογισμό και δεις και τις ανάγκες που υπάρχουν, θα δεις ότι πραγματικά. Μήπως την έχει πατήσει όμως από μόνη της, γιατί τελικά πληρώνουμε
το κράτος μαζί με τους καταναλωτές το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Ναι. Και μάλλον θα είναι πιο καλ... δεν θα είναι πιο καλής ποιότητας. Έχει θα είναι... Μα είναι το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Ακριβότερο. Δεν έχουμε τους ακριβότερους εργάτες στην Ευρώπη. Έχουμε τα λιγνητικά που είναι σχετικά φθηνά. Μήπως τελικά είναι φαύλος κύκλος που στο τέλος ο μόνος που ευνοείται είναι η ισοκερδία. Είναι φαύλος κύκλος και αυτό που έχω να πω ως κίνδυνο πια είναι ότι αν στην αμέσως προηγούμενη κρίση που ήταν η πανδημία ξοδεύαμε λεφτά τα οποία δανειζόμασταν, τώρα πρώτον δεν μπορούμε να δανειστούμε. Έχει ανέβει το επιτόκιο. Γιατί τα επιτόκια είναι τρελά. Και δεύτερον, χαλάμε λεφτά που δεν έχουμε. Από εδώ και πέρα θα χαλάμε λεφτά που δεν έχουμε. Μέχρι τις εκλογές να δεις πώς θα χαλέσουμε που δεν έχουμε. Και το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση θα τα χαλάσει όπως και να έχει ακριβώς επειδή έρχονται εκλογές. Όμως το ζήτημα είναι ότι τα λεφτά αυτά δεν τα έχουμε. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχει να αντιμετωπίσει και στο εσωτερικό, διότι μέχρι ποιο σημείο θα μπορεί να καλύπτει, και ως προς τους δανειστές, διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δίνει λογαριασμό. Έστω και αν δεν την νοιάζει. Θα ανέβουν και άλλα τα επιτόκια. Πάντα 6-7% επιτόκια είναι καμπανάκια. Εκεί υπάρχουν ζητήματα λοιπόν. Και θα έχει και ταμπιακά ζητήματα. Ένα ουσιαστικό πρόβλημα που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι το γεγονός ότι χαλάει λεφτά που τη λείπουν είναι ότι προφανώς θα αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα υποχρηματοδότησης σε άλλους τομείς. Η επενδυτική βαθμίδα το ότι μάλλον φαίνεται να πηγαίνει περίπατο που ήταν από τους μείζονες στόχους. Ποτέ δεν ήταν πραγματικό στόχος, τουλάχιστον άμεσος. Mm-hmm. Άμεσο στόχο ποτέ δεν ήταν. Τον διακήρυτε πολύ έντονα. Το διακήρυτε. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ναι, το διακήρυτε διότι ίσως να το είχε στο μυαλό του εάν τα πράγματα πήγαιναν καλά. Με αυτά που έτυχαν δεν υπήρχε καμία πιθανότητα. Νομίζω ότι οι οίκοι τα έχουν ξεκόψει αυτά για τουλάχιστον 1,5 χρόνο ακόμα. Δηλαδή, ακόμα και αν όλα πήγαιναν ρολόι, θα θέλαμε τουλάχιστον 1,5 χρόνο ακόμα. Το έργο αυτό, δηλαδή, αυτό είναι ένα στόχο τη επόμενη κυβέρνηση και μάλιστα. Μετά τον πρώτο χρόνο. Στο μέσο της τετραετίας. Αυτό. Το επιτόκιο που λέγατε, όταν η χώρα το 9-10 ομολόγησε ότι δεν μπορεί να πληρώνει πια και πήγε και στο μνημόνιο, το επιτόκιο του 2013 ήταν 6%. Ναι. Τώρα είμαστε στο 5. Είμαστε σε περίοδο ψηλών επιτοκίων όμως. Ναι. Πρέπει να δούμε λίγο το spread. Ναι, αλλά ναι. Τώρα είμαστε στο 5 λοιπόν. Δεν είναι χαμηλό σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εφόλησή της κουβέντας. Έμεινε αρκετή ώρα να μας κάνεις. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εκεί στο Ποντίκι. Αν και κάνουν όπως δεν σε γνωρίζουν μερικοί. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα το πληρώσουν αυτό. Συμβαίνουν και αυτά. Συνονόματο σχεδόν Μπάμπη Χρυστακόπουλο, συνάδελφο και αυτόν τον παιδευτικό Κώστα. Διαφημίσει και επιστρέφουμε μετά για την αποφώνηση.